Ο κόσμος είναι βαρετός, μίζερος, μονότονος, απλά ικανοποιητικός. Κάθε μέρα μοιάζει με την προηγούμενη, όταν ξαφνικά όλα αλλάζουν. Ένας χτύπος που ταράζει τα ήρεμα νερά της μοτοβιομηχανίας και φέρνει το κύμα της αλλαγής. Ένα σκίσιμο στα χαρτιά που θα αλλάξει την ιστορία που γράφεται με δύο ρόδες. Στις αρχές των 70's η Yamaha επέλεξε να κάνει αυτό το χτύπο να ακουστεί παντού, με μια ιδέα, έναν τρελό Γάλλο που αφιέρωσε τη ζωή του σε ένα όνειρο και μια μόδα της εποχής που ξεκίνησε όχι από μια προσπάθεια μηχανικών ή master του marketing στα γραφεία μιας εταιρείας, αλλά από τους απλούς ανθρώπους που γουστάρανε να περνάνε καλά. Μια συμμετοχική προσπάθεια που έκανε τόσο πολύ θόρυβο που έδωσε ζωή σε μια ολόκληρη κουλτούρα και ένα τεράστιο πρωτάθλημα. Και έτσι ένα project γεννήθηκε. Η αποστολή του να δείξει σε όλους για το τι είναι ικανή για Yamaha. Το πόσο δεν φοβήθηκε σαν εταιρεία να πάρει ρίσκα και το πόσο μπροστά στο μέλλον κοίταξε ακούγοντας όχι τη λογική τους, αλλά το χτύπο της καρδιάς της μοτοσυκλετιστικής κοινότητας. Αυτή είναι η ιστορία ενός θρύλου. Αυτή είναι η ιστορία του Yamaha Tenere. Όταν ήμουν μικρός, χάζευα πάντα με ενθουσιασμό τα μπλε XT που ήταν παρκαρισμένα στα στενά της γειτονιάς μου στο Περιστέρι. Γιατί πριν αρχίσει να μου αρέσει το οτιδήποτε από αυτοκίνητα μέχρι Super Sports, ήμουν φαν του ποδήλατου, του cross και γενικά ό,τι είχε να κάνει με το χώμα. Συχνά ο πατέρας μου θα με πήγαινε σε διάφορα events που μηχανές κάνανε flips στον αέρα, φιγούρες ή πηδάγανε μέσα από πύρινα δαχτυλίδια. Ή ακόμα και αγώνες σε γύρους μέσα σε πίστες από χρωμάτινες στροφές και ευθείες. Ήταν από τα αγαπημένα μου πράγματα. Κάθε φορά που έβρισκα χώμα με το ποδήλατο, φανταζόμουν ότι καβαλάω ένα XT και ο δρόμος μπροστά μετατρεπόταν σε μια χωμάτινη πίστα για ατελείωτες φιγούρες, πτώσεις και πατηλίκια. Αυτό που δεν ήξερα όμως ήταν πως όλα αυτά ξεκίνησαν κάπου στα μέσα των 60s. Κάπου στην Αμερική από μερικούς τρελούς καταγμένους κοκκινοσβέρκιδες τεντιμπόιδες. Σε τι ήταν ταγμένοι όμως? Στο να σπάνε τη μονοτονία και τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Πάμε όμως να δούμε πως ξεκίνησαν όλα. Όπως κάθε καλή ιστορία που έχει να κάνει με τροχούς και εταιρείες, και έτσι και η Yamaha στα μέσα των 60s ήταν μια ψιλοάγνωστη εταιρεία εκτός Ιαπωνίας, η οποία ήθελε όσο τίποτα άλλο να γίνει ένα γνωστό όνομα στην παγκόσμια αγορά. Ναι, η εταιρεία είχε ήδη γραμμές παραγωγής για αξιόπιστα δέκυκλα, ναι, μπορούσε να το αγοράσει και να το συντηρήσει σχεδόν τσάμπα, αλλά ο μέσος άνθρωπος και δε Αμερικάνος δεν είχε ιδέα τι ήταν αυτό το περίεργο όνομα Yamaha. Πόσο μάλλον για να αγοράσει όταν υπήρχαν ήδη στην αγορά η BMW, η Norton, η Triumph, BSA και άλλες. Και ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Toyota είχαν ήδη αρχίσει να έχουν ένα καλό όνομα και να πουλάνε σαν ζεστό hot dog έξω από γήπεδο football, η Yamaha δεν είχε ιδέα από πού να το ξεκινήσει. Ωστόσο, το 1969 έχοντας πάει τον πάγο στις αμερικανικές πωλήσεις με το CB750 Torpedo, την τελευταία λέξη τεχνολογίας και εξοπλιστίας. Το κόστος του? Ένα ζευγάρι παπούτσια και τρία mac and cheese με extra ketchup. Η Honda ανοίγει τις πύλες το 69 και οι Αμερικανοί αρχίζουν να αγοράζουν τη φθηνότερη και ομορφότερη μοτοσυκλέτα από Ιαπωνία σαν ζεστή μπουγάτσα που μόλις βγήκε από το φούρνο. Η Yamaha βλέποντας και παρατηρώντας τις πωλήσεις της Honda είπε «Η τώρα ή ποτέ». Αυτή είναι η ευκαιρία για την Ιαπωνική αγορά της μηχανής να γίνει ανάρπαστη παντού. Τώρα, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Για να μπείτε λίγο στη διάθεση. Πώς η Yamaha ξεκίνησε να ανταγωνίζεται τρέχον ευρωπαϊκούς και μη κολοσσούς της τότε εποχής κυριολεκτικά από το μηδέν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απέκτησε τη δικιά της κουλτούρα ανάμεσα στον ανταγωνισμό με μία μόνο ιδέα. Βλέπετε, τα 60's ήταν εποχή πειραματισμού και όπως προανέφερα νωρίτερα, κάθε Αμερικανός Teddy Boys που έψαχνε λίγο fun και adrenaline shot back in the day έπαιρνε το οτιδήποτε δίκυκλο είχε και το πήγαινε πού αλλού? Στο βουνό. Εκεί που μπορούσε να κάνει θόρυβο, φιγούρες και να ξεδώσει με την ψυχή του χωρίς πολλά πολλά. Από τις πλαγιές του Κολοράντο μέχρι και τη Λατινική Αμερική, μια τάση είχε διαδοθεί. Να παίρνουν τις μοτοσυκλέτες που είχαν για καθημερινή χρήση και με διάφορες μετατροπές να τις κάνουν off-road Σαββατοκύριακο. Ανύψανε εξατμίσεις, αλλάζαν λάστιχα, μετατρέπανε τιμόνια, βάζανε καρίνες στα μοτέρ και άλλα πολλά, κυρίως σε μορφή πατέντας. Δεν χρειάστηκε πολύ για τη Yamaha στην Αμερική να ξεκινήσει να παρατηρεί την αλλαγή για off-road αλλά και την ανάγκη του κόσμου και το χρυσορυχείο της αγοράς που δεν είχε ακόμα αξιοποιηθεί από κάποια εταιρεία. Την περίεργη αυτή ιδέα που ήταν το on-off, δηλαδή on και off-road. Το να έχεις μια μοτοσυκλέτα σχεδιασμένη για να κάνει και τα δύο από το εργοστάσιο ήταν άγνωστο κόνσεπτ. Ήταν απλά μια φαντασίωση των biker της εποχής. Και κάπως έτσι, κάποια μέλη της Yamaha US βάζουν τα καλά τους, γυαλίζουν παπουτσάκια και πετάνε μέχρι την Ιαπωνία για να διαδώσουν την ιδέα στα Ιαπωνικά κεντρικά. Εξηγώντας λοιπόν πως είναι μια ευκαιρία που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω και πόσο cool θα ήταν να είναι οι πρώτοι που θα φτιάξουν κάτι για το κοινό από το κοινό.
Καλά μαντέψατε. Οι Ιάπωνες δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι αυτό το Dual Sport σαν ιδέα. Οπότε αποφασίζουν να στείλουν μερικούς από τους καλύτερους μηχανικούς πίσω στην Αμερική για να παρατηρήσουν το φαινόμενο off-road από κοντά και να μιλήσουν ακόμα και με μερικούς από τους αναβάτες. Μετά από πολύ back and forth μεταξύ Ιαπωνίας και Αμερικής για να συνεννοηθούν για τα specs, η Yamaha δίνει το πράσινο φως και μια παραγωγή για το πρώτο off-road bike τρέχει ήδη στα μέσα του 68. Το όνομα αυτού DT1-250. Ένα μικρό δίχρονο μοτοκύλινδρο ικανό για χώμα ή δρόμο με όλα τα καλούδια που περιμένεις από αυτό. Από τη μόνη μέχρι λάστιχα, σέλα και εξάτμιση είναι ακριβώς το υγρό όνειρο κάθε πιτσιρικά της εποχής που γυρνούσε στο σπίτι του με αίματα, χώματα και ένα τεράστιο χαμόγελο κάθε Σαββατοκύριακο. Και εννοείται πως κάνει τρελή επιτυχία. Για να δώσουμε λίγο οπτική για τη Yamaha, το DT ήταν ό,τι τα Windows για τη Microsoft και το PC. Και όλοι θέλαν να το πιάσουν στα χέρια τους, όπως το Sex Tape της Pamela Anderson όταν πρωτοδιέρευσε. Ήταν η μηχανή που όχι μόνο έβαλε τη Yamaha για τα καλά στο παιχνίδι της αγοράς, αλλά γέννησε επίσημα μια τάση όπου την κυριάρχησε κιόλας για τα επόμενα χρόνια όσο αυτή μεγάλωνε. Ήταν το απόλυτο off-road? Όχι. Ήταν το πιο εμπορικό μαζικής παραγωγής που πουλούσε όπως η Coca-Cola σε διαφήμιση αρκουδάκι στο χιόνι? Ναι. Όταν λέμε ότι όλοι θέλανε ένα DT, εννοούμε ότι οι celebrities όπως Brigitte Bardot, μεταξύ άλλων, αγόρασε ένα και έκανε τις βόλτες της με τους φίλους της στο χώμα. Η Yamaha είχε χτυπήσει φλέβα χρυσού. Αρχές και μέσα 70s, το DT είχε αποκτήσει το δικό του φανατικό κοινό και μόδα, και πλέον το να έχεις Japanese bike είναι το νέο trend και το hip thing. Και αν έχεις οτιδήποτε άλλο, είσαι απλά ξεπερασμένος. Πλησιάζουμε στα τέλη των 70s για τη στιγμή όπου η Yamaha ετοιμάζει το νέο DT με ένα πιο εξελιγμένο δίχρονο, μιας και η συνταγή ήταν άχαστη, και η εταιρεία το είχε πλέον μεράκι. Ωστόσο, σκέφτηκαν ότι με τα νέα emission control, κυρίως σε Αμερική, ή που ήταν και η πίτα αν με ρωτάτε, είπαν να γυρίσουν σε κάτι που δεν είχαν ξανακάνει, κάτι πιο φιλικό για emissions και ενδεχομένως πιο επικερδές. Το 4-stroke. Spoiler alert, η Yamaha το σκίζει και αυτό. Το 1975 στο Paris Motor Show η εταιρεία αποκαλύπτει το XT500 και εδώ είναι που η φάση αρχίζει κάπως να ξεφεύγει. Εκτός ότι πατάει ακόμα πιο γερά στο concept που η ίδια η Yamaha έφερε στην επιφάνεια, το XT πούλησε όπως η Apple το iPhone 2. Μην ξεχνάμε, ακόμα δεν υπάρχει ούτε καν το Africa ούτε το GS στην εικόνα. Το τετράχρονο γρίλισμα και το ελαφρύ πλαίσιο του XT έγιναν συνώνυμα με την ελευθερία και την εξερεύνηση σε απάτητα μέρη. Και όλα αυτά σε μια εποχή που το να αράζει με ποδήλατα στη μέση του δρόμου με τους φίλους του και να προσποιείστε ότι καβαλάτε off-road μηχανές ήταν όσο πιο συνήθες όσο να έχεις κινητό στους μέρες μας. Δεν ήταν μόνο τι έφτιαξε η Yamaha, αλλά και ποια εποχή. Ήταν, θα έλεγε κάποιος, ένα match made in heaven. Έδωσε στους χιλμπίλιδες ένα ωραίο και στιβαρό φρόντι για τις εξορμήσεις στα βουνά και λόφους, αλλά και στο μέσο Ευρωπαίο ένα all around μηχανάκι που μπορούσε να πάει στη δουλειά ή τις βόλτες του με αδιανόητο διασκεδαστικό τρόπο για την εποχή. Αυτό το διασκεδαστικό ήταν που δεν χόρταναν κάποιοι ακραίοι Γάλλοι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν κάνει το Παρίσι Αφρική, ό,τι εμείς στο Αθήνα Βίλια. Ένας νέος ανεπίσημος αγώνας γίνεται το νέο καυτό thing των ημερών. Το όνομά του, Dakar. Και αφού γρήγορα αποκτά αρκετό μεγάλο κοινό που διψούσε όχι μόνο για να συμμετέχει αλλά για να παρακολουθήσει κιόλας τον αγώνα, η διαδρομή του Dakar επισημοποιείται πλέον το 1979 και οργανώνεται κανονικά με σπόνσορες και εταιρείες που τρέχουν για τον ανταγωνισμό. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μιλήσουμε για το NRE χωρίς να μιλήσουμε για το Dakar. Είναι σαν να λέμε κάτι σαν κόλλος και βρακί, τηγανιτό αυγό σε μπέργκερ ή Γερμανούς με κάλτσες πάνω από τα σανδάλια. Καταλαβαίνετε που το πάω, είναι απλά συνώνυμο. Για κάποιους που ενδεχομένως να μην ξέρετε τι είναι το Dakar, μην φανταστείτε τίποτα τρελό, απλά μια διαδρομή που δεν ξέρεις καν αν θα φτάσεις με το όχημά σου ή αν θα φτάσεις γενικά. Από το Παρίσι μέχρι τη Σενεγάλη, όπου έρχεσαι αντιμέτωπος με όλη τη φύση και το παραμικρό λάθος ή θα σε σκοτώσει ή στην καλύτερη θα σε κάνει να χαθείς από το κοπάδι εντελώς. Να υπενθυμίσω ότι εδώ μιλάμε για τα late 70s, ούτε GPS, ούτε ελικόπτερα, ούτε drones με κάμερες, ούτε τίποτα. Μόνο ιδιωτικές προσπάθειες που λάμβαναν τη διαδρομή ακριβώς πριν τον αγώνα. Οδηγούσες κυριολεκτικά στα τυφλά. Εμένα πάντως, αν με ρωτάτε, περνάει ζωή μπροστά από τα μάτια μου κάθε φορά που το κινητό χάνει GPS signal όταν προσπαθώ να ακολουθήσω ακόμα και μια απλή διαδρομή. Σκεφτείτε τότε να έχεις χαθεί στην έρημο κάπου στην Αφρική. Αυτή η δυσκολία λοιπόν ήταν που έφερε ένα αρκετά υψηλό πρεστίζ στον αγώνα και μπόλικες δόσεις αδρεναλίνης. Σιγά σιγά άρχισαν να το καλύπτουν όλα τα μέσα από περιοδικά μέχρι live κανάλια, μέχρι ραδιόφωνο και οτιδήποτε άλλο μέσω της εποχής. Τα μέσα του 80s και 90s ήταν η χρυσή εποχή του Dakar. Και αν κατάφερες να ολοκληρώσεις ή ακόμα και να νικήσεις τον αγώνα με μία μηχανή, αυτό σημαίνει πως αυτή η εταιρεία με αυτή τη μηχανή ήταν καλύτερη από τις υπόλοιπες. Τουλάχιστον στα μάτια του απλού κοινού. Ειδικά των Γάλλων, όπου ήταν και η αφετηρία του αγώνα. Και αυτό ήταν κάτι που είχαν ψηλιαστεί στη Yamaha από νωρίς, ειδικά από τον προμηθευτή της εταιρείας στη Γαλλία, τη Yamaha Sonoto. Η εταιρεία κερδίζει τους πρώτους δύο ανεπίσημους αγώνες το 79 και 80 στα χέρια του Cyril Neveu ενάντια στο φρέσκο κυκλοφορημένο BMW R80 GS, που ήταν και μεγαλύτερο δικύλινδρο τέρας σε σύγκριση με τα XT.
Η μάχη δόθηκε όχι μόνο στην άμμο, αλλά και στις βιτρίνες των εταιριών. Η τρίτη χρονιά είναι που πλέον επισημοποιείται το Paris-Dakar από FIA και FIM ως ένας παγκόσμιος αγώνας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες οι εταιρείες πλέον του πλανήτη έχουν τα μάτια τους στραμμένα στον αγώνα, θέλοντας ένα κομμάτι από την πίτα. Τα GS της BMW άρχισαν να κερδίζουν έδαφος και η Yamaha να αρχίσει να τρώει σκόνη για πρώτη φορά. Το 82, το XT550 έρχεται από τη Yamaha για ενισχύσεις, αλλά τα 50 κυβικά παραπάνω δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν την BMW να σηκώσει το τρόπαιο το 81 και τη Honda το 82, και ξανά το 83 με την BMW και τη 1000 GS της. Και η Yamaha συνεχίζει να χάνει. Το XT550 είχε εκνευρίσει πολύ έναν Γάλλο. Έναν Γάλλο που δεν ήθελες να εκνευρίσεις. Το όνομα αυτού, Jean-Claude Olivier. Έναν χαρισματικό μπάντας Yamaha lover, ο οποίος μάλιστα εργαζόταν και σαν importer των μηχανών της Yamaha στη Γαλλία, μέχρι που δικαιωματικά του δόθηκε η καρέκλα του γενικού διευθυντή της Yamaha στον Νότο. Αυτό που ξεχώριζε τον Ζαν όμως από τους υπόλοιπους CEO ήταν πως ήταν αρκετά τρελός και παθιασμένος για να παίρνει ο ίδιος μέρος ράλι του Dakar σχεδόν σε όλα τα 70s, 80s και 90s. Αν με ρωτάτε, το λες και ακραίο. Είναι σαν να λες στον Άκιο το Yoda, πες το αμάξι για κάνει 3 γύρους στον Nürburgring να δούμε πώς το πας. Τι εννοείς το έκανε? Okay, αυτό είναι για να το πιάσουμε μια άλλη στιγμή, αλλά ναι. Να σου λέει ο CEO, χαλαρώστε κύριε, θα τρέξω εγώ στον αγώνα, καταλαβαίνετε πόσο τρελό ακούγεται. Από τις αρχές κιόλας των 70s έβαζε ο ίδιος το XT500 του σε όποιον αγώνα μπορούσε, γιατί πέρα από το πάθος του πίστευε πάρα πολύ στη δυναμική του marketing μιας μηχανής που κερδίζει τους αγώνες. Και όταν βλέπεις το CEO σου να έρχεται πρώτος, εκεί το πιστεύεις και εσύ. Και όταν ο Ζων σε παίρνει τηλέφωνο στα κεντρικά να σου πει την όποια ιδέα του για τις μηχανές σου, τον ακούς. Όταν λοιπόν μετά από επιμονή και πολλά τηλέφωνα του Ζων στη Yamaha για να μπουν στη διαδικασία να φτιάξουν κάτι καλύτερο από το XT550, η Yamaha στρώνεται στη δουλειά και τη μελέτη. Και σύντομα αποκαλύπτει το 83, καλά μαντέψατε, το XT600 Teneré. Ένα όνομα που επιλέχθηκε από τον ίδιο τον Jean-Claude και ήταν ένα όνομα μιας ερήμου της Niger της Αφρικής. Fun fact είναι ότι ο αγώνας μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε καν από την Teneré. Αυτό ήρθε μετά την αποκάλυψη της μηχανής. Ένα τυχαίο φοβερό marketing hit, ή μήπως ο Ζων είχε βάλει το χεράκι του σε αυτό, προβλέποντας την πορεία του αγώνα στο μέλλον ή ακόμα και επηρεάζοντας τους επίσημους διοργανωτές. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ. Πολύ γρήγορα, το Teneré είναι μια τεράστια επιτυχία όχι μόνο για αγωνιστικούς σκοπούς, όπου τα πήγε περίφημα, αλλά και για πωλήσεις στον απλό κόσμο που ήθελε μια μηχανή που δεν θα του έλεγε όχι πουθενά από το εργοστάσιο. Και ίσως τα κυβικά να μην ήταν αρκετά για τον ανταγωνισμό, αλλά το στήσιμο και ο εξοπλισμός της μηχανής την έκαναν ένα έτοιμο εργαλείο για off-road περιπέτειες κατευθείαν από το εργοστάσιο. Είχε πολύ χώρο στο ντεπόζιτο και μεγάλα δισκόφρενα μπροστά, καλές αναρτήσεις και άνετη σέλα που έκρυβε έξυπνα την εξάτμιση από κάτω, και ένα ψαλίδι από αλουμίνιο που ήταν ό,τι καλύτερο για την εποχή. 61.000 MK1 πουλήθηκαν, βάζοντας το Teneré να γράψει στα καλλιγραφικά ιαπωνικά τη δική της ιστορία. Στις βιτρίνες η μηχανή έκανε πάταγο, αλλά ας γυρίσουμε στον Dakar, όπου το Teneré δεν είχε την ίδια επιτυχία αρχικά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω λίγο ακόμα οπτική για τη δυσκολία αυτού του αγώνα. Το 84, 40 οδηγοί χάθηκαν στην έρημο μέχρι και για 4 ολόκληρες μέρες, και το 75% των συμμετοχών δεν τερμάτισε ποτέ. Και όσο η γνώση για τον αγώνα και το ενδιαφέρον μεγάλωνε, έτσι και οι ταχύτητες με τις οποίες τρέχανε αυτοκίνητα αλλά και μηχανές ανέβαινε. Έτσι η Yamaha άρχισε να χάνει όλο και περισσότερο έδαφος στα πιο μεγάλου κυβισμού BMW. Ο Jean-Claude έκανε ό,τι ήταν μέσα στις πολιτικές μοτοσυκλητιστικές δυνάμεις του για να πείσει τη Yamaha να τους δώσει ένα μεγαλύτερο bike, αλλά μάταια. Η εταιρεία δεν ήθελε να ασχοληθεί άλλο με την πλατφόρμα. Έτσι το 84 η BMW σηκώνει το τρόπαιο, όπως και το 85 με τον Jean-Claude να έρχεται δεύτερος, παρά τη μεγάλη διαφορά σε δύναμη, και εκείνη που πραγματικά το χάνει. Λέει στη Yamaha screw you, δείχνοντάς τους το μεγάλο μεσαίο δάχτυλο, και αρχίζει να πειραματίζεται σε ιδιωτικό επίπεδο. Εκείνη τη χρονιά η Yamaha είχε λανσάρει, όπως καλά θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο, το FZ750, που ήταν και κάτι σαν το ROX της εποχής. Ο Ζων κοίταξε το street bike και είπε για μισό λεπτό: τι θα γίνει αν το γδύσω, το ανυψώσω και κρατήσω τη φοβερά καλή απόδοση του τετρακύλινδρου υδρόψου του μοτέρ? Και φυσικά ο Ζων κάνει αυτό ακριβώς στον καράζ του με βόλικη δόση τρέλας αλλά και εκνευρισμού προς τη Yamaha, και δημιουργεί ένα τέρας, βαρύ τέρας, που δύσκολα θα σηκώσει αν σου πέσει, ειδικά στην έρημο. Και αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Ο Ζων έρχεται 12ο στον αγώνα του 1986, αλλά τερματίζει με χαμόγελο, γιατί ο σκοπός στην προκειμένη δεν ήταν τόσο η νίκη, όσο το να στείλει ένα μήνυμα στην εταιρεία. Ή θα μας δώσετε ένα δικύλινδρο ελαφρύ δυνατό μοτέρ όπως έχουν οι υπόλοιποι, ή θα συνεχίζω να παίρνω τις μηχανές σας και να τις μπασταρδεύω με όποιον τρόπο βρω. 1987, και εκεί που όλοι πίστεψαν ότι ο Ζων κατάλαβε πως μια μηχανή δρόμου δεν έχει ίσως το σωστό traction ή το βάρος ή τους μηχανισμούς για να κρατήσει τα λάστιχα σώα για μια γρήγορη οδήγηση στην άμμο, ο Ζων ξαναπροσπαθεί ξανά με κάτι ακόμα μεγαλύτερο.
ένα 911 FZ on steroids, που ήταν ακόμα χειρότερο για οδήγηση. Στο φόβο πλέον ότι ο Jean-Claude θα σκοτωθεί στην προσπάθεια, αλλά και βλέποντας τη Honda να κλέβει νίκες αριστερά και δεξιά, η Yamaha στρώνεται στη δουλειά και αρχίζει να δουλεύει σε ένα νέο project 750 κυβικών Parallel Twin με το όνομα XTZ750 Super Tenere, το οποίο αποκαλύπτει το 89. Η μηχανή πλέον είναι μπροστά τεχνολογικά ξανά, με 5 βαλβίδες ανακύλεντρο, υδρόψυξη, διπλά δισκόφρενα και 26 λίτρα depositum, αλλά και καλούδια χρήσιμα για off-road χρήση. Και ταυτόχρονα ανανεώνουν και το XT660 που παίρνει όλα τα παραπάνω αλλά παρεμάνει μονοκύλινδρο για τους λάτρες της σειράς. Και έτσι με ένα μονταρισμένο Super Tenere, ο Ζων και η Yamaha αρχίζουν να κερδίζουν ξανά μετά από 10 χρόνια στο ράλι του Ντακάρα. Το 91 σηκώνουν το τρόπαιο στα χέρια του Στεφάν Πέτερ Χάντζελ και την επόμενη χρονιά δανείζονται το μοτέρ του TDM 850 που έχει μόλις κυκλοφορήσει, το βάζουν στο πολύ ελαφρύ σασί του Super, φτιάχνουν ένα ακόμα γρηγορότερο bike και η Yamaha γίνεται ασταμάτητη. Κερδίζουν σερί το 91, 92, 95, 96, 97 και 98, όπου είναι και η ένατη νίκη της Yamaha μέσα σε 19 αγώνες σύνολο, κάνοντάς την πιο επιτυχημένη μάρκα στην αγορά, και αυτό στα μάτια της Yamaha ήταν αρκετό για να πει αντίο στον Dakar μετά από 2 δεκαετίες από έντονο ανταγωνισμό. Όπως άλλωστε, όλες οι καλές ιστορίες πρέπει κάποτε να τελειώσουν. Ο κόσμος άλλαζε και οι προτεραιότητες της Yamaha επίσης, στρέφοντας τη μελέτη και το μεράκι τους προς το μαγικό κόσμο των Supersport και το δικό τους R1. Και κάπως έτσι το θρελικό όνομα του Tenere αναπαύστηκε ειρηνικά. Μέχρι την αναβίωσή του 10 χρόνια σχεδόν μετά, η εταιρεία λανσάρει ξανά ένα μοντέλο με ένα όνομα SD660Z Tenere, το οποίο προκάλεσε μεξαρισμένα συναισθήματα από την κοινότητα. Ναι, είχε fuel injection και όλα τα τεχνολογικά ωραία της εποχής. Ναι, ήταν ένα καλό on-off bike, αλλά με κάποιο τρόπο δεν κατάφερε να ξυπνήσει τη φαντασία του αναβάτη και να εμπνεύσει την ανάγκη για εξερεύνηση όπως τα παλαιότερα μοντέλα. Και η Yamaha το κάνει ακόμα χειρότερο το 2010 με το Super Tenere, το οποίο είχε τόσα κοινά με το προηγούμενο Super Tenere όσα έχω εγώ με τον Tom Cruise. 1200 κυβικά, δικύλινδρο, 110 άλογα και 260 βαριά κιλά χωρίς αποσκευές. Traction control, ABS, χάρτες, UBS. Από τη μία είναι κατανοητό, η μηχανή δεν σχεδιάστηκε για να κερδίσει αγώνες, αλλά για να προσπαθήσει να κοντράρει τον ανταγωνισμό με τα GS στις πωλήσεις. Έμφαση στο προσπαθήσει, γιατί αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Οπότε η Yamaha δεν ήξερε πλέον τι να δώσει στο κοινό και άφησε το project στην άκρη ξανά. Ασχολήθηκε με development των γνωστών MT, τα οποία έγιναν γρήγορα νούμερο 1 σε πωλήσεις παγκοσμίως και για πολύ καλούς λόγους. Και εδώ έρχεται για να κλείσει την ιστορία ο Eric Desaines, το κάποτε δεξί χέρι και καλός φίλος του Jean-Claude και μετέπειτα CEO της Yamaha Γαλλίας μετά το θάνατο του εμβληματικού Jean το 2013. Ο Eric είχε ένα όραμα για να τιμήσει το χαμό του φίλου του και πολύ σημαντικού για τη μοτοβιομηχανία Jean. Να ξαναφέρει το θρυλικό όνομα Tenere στις καρδιές νέων αλλά και παλιών αναβατών. Η Yamaha άκουσε την ιδέα και ξεκίνησε κάποια prototypes, αλλά τίποτα δεν άρεσε στον Eric, ο οποίος δεν θα έκανε κανένα συμβιβασμό πέραν του CP2 μοτέρ, βλέπει MT07, το οποίο ήταν όντως πολύ καλό και επαρκής για το project. Βλέπετε, ο Eric δεν ήθελε απλά ένα ακόμα tracer με διαφορετικά φανάρια. Ήθελε κάτι μοναδικό, κάτι άξιο της ιστορίας του Tenere, αλλά ακόμα πιο σημαντικά της αίσθησης που σου έδινε όταν το καβαλούσες. Αυτό σήμαινε ότι ακόμα και με την τώρα τεχνολογία αυτή η μηχανή θα ήταν για τους τολμηρούς και τρελούς αρκετά οδηγικά, αλλά και αυτούς που εκτιμάνε το παλιό καλό Dakar look. Και σε αυτό το μοτίβο δεν έκανε καθόλου πίσω. Η παραγωγή κάθε φορά που ξεκινούσε σταματούσε για να αλλάξει κάτι ξανά και ξανά, μέχρι να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από αναρτήσεις και αλουμινένιο ψαλίδι μέχρι εντελώς καινούριο πλαίσιο και μακρύτερο πυρούνι. Υψηλότερο ground clearance μέχρι ακόμα καταπατάκια, όπου η ομάδα του Eric ανάγκασε τη Yamaha να τα κάνει σωστά αγωνιστικά παλαιά σκοπή. Και έτσι το κόστος ανέβηκε, με την τελική τιμή να φτάνει τις τιμές του XSR900 και του MT-09 ή ακόμα να τις ξεπερνάει, αγγίζοντας ή ξεπερνώντας τα 10.000 ευρώ. Να σημειώσουμε πως φτιάχνεται ακόμα στην Ευρώπη ενάντια στο αντίστοιχο KTM, που κοστίζει ακόμα περισσότερο και φτιάχνεται στην Κίνα. Απλά τροφή για σκέψη. Αλλά ακόμα και έτσι ήταν διατεθειμένοι να το κάνουν, γιατί πλέον η μηχανή μπορούσε να σου πει μια ιστορία, μόνο απλά κοιτάζοντάς την. Και έτσι το 2019, η Yamaha και ο Eric χαρίζουν στον κόσμο ξανά αυτό το όνειρο και καλύπτουν την ανάγκη για έκφραση της ελευθερίας και εξερεύνησης. Η μηχανή λατρεύτηκε ξανά από νέους και παλιούς και παρότι δεν είμαι τόσο φαν ο ίδιος όσο είμαι για τα SS, θα σας πω πως μου κινεί πραγματικά το ενδιαφέρον μια μέρα να αγοράσω μια, για να ικανοποιήσω αυτή την παιδική μου ανάγκη για εξερεύνηση και ελευθερία. Αλλά μέχρι τότε, ας αφήσω κάποιον άλλο να σας πει τι αισθάνεται να καβαλάει την καινούργια Tenere. Κάποιον που ίσως κάποιοι ξέρετε.
Καβαλάω τενέρε για να είμαι ελεύθερος. Να μπορώ να πηγαίνω όπου θέλω. Μόνο με αυτούς που θέλω εγώ. Να πηγαίνω εκεί που δεν πάνε οι άλλοι. Εκεί που σταματάει η άσφαλτος, ξεκινάει η ελευθερία. Ξεκινάει το τενέρε. Dernier chapitre de l'actualité, l'actualité sportive. Une grande aventure a commencé ce matin pour 176 pilotes d'auto et de moto. Remember when you're lying in bed thinking about what you did in life. Those things that you got to do, even if they were tough and hard and you were suffering and crying and you risked life and limb. Still, you have some fantastic memories that other people don't have. Those memories are going to be with you forever.